Ο απόλυτος οδηγός για το ταξίδι σου στην Ιαπωνία είναι εδώ. Κάποια disclaimers πρώτα. Ό,τι θα δείτε σε αυτό το βίντεο είναι από προσωπική μου εμπειρία, από αυτά που εγώ έζησα αυτό το καλοκαίρι και από την έρευνα που έκανα. Και για κάποιους που ανοίγουν ένα βίντεο και βλέπουν ότι δεν τους ενδιαφέρει ότι μπορεί να βγει και πριν 5 χρόνια, μιλάμε για το 2024. Δεν ξέρω αν το βλέπεις το 2027 αυτό το βίντεο, αν ισχύουν τα πράγματα ή τι μπορεί να γίνει στον πλανήτη. Οπότε εγώ θα σου πω τι έγινε φέτος και με τα σημερινά δεδομένα πώς θα μπορέσεις να κάνεις αυτό το χαοτικό ταξίδι προς την Ιαπωνία λίγο πιο προσιτό και να είναι λίγο πιο μαζεμένο στο μυαλό σου. Θα έχουμε κάποιους βασικούς άξονες, την εποχή που πρέπει να πας, τα αεροπορικά, τη διαμονή, το ίντερνετ, το φαγητό, κάποια μικρά tips. Όταν μιλάμε, ας πούμε, για κάποιο ταξίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ απλό να το κάνεις και μόνος σου, να κλείσεις τα εισιτήρια όλα μόνος σου και να μην έχεις το κεφάλι σου, ρε παιδί μου, σκοτούρες. Οπότε έχω ταξιδέψει εκτός Ευρώπης, δίνω σε ένα γραφείο τα αεροπορικά, να κάτσει να μου βρει τις θέσεις, γιατί παιδιά, μην τσιγκουνευτείτε τα 50-60 ευρώ παραπάνω που μπορεί να βγει. 100 ευρώ και θα μπορέσουν να σου φτιάξουν μια πτήση που να είναι άνετη. Δεν μιλάμε ότι θα μπω σε ένα αεροπλάνο για 3-4 ώρες και OK. Θα είσαι όλη μέρα εκεί. Ό,τι πω σήμερα επίσης δεν είναι sponsored. Όλα τα πλήρωσα, όλα τα έκανα μόνος μου. Απλά επειδή εκτιμώ όταν κάποιος ασχολείται και κάνει σωστή δουλειά, δεν με ενδιαφέρει να το διαφημίσω τσάμπα. Οπότε τα εισιτήρια του ταξιδιού μου τα έβγαλα στο Dias Tours στα Πατήσια. Είναι ένα μαγαζί που με εξυπηρέτησαν, ήταν ευγενέστατοι. Ακόμα και το βράδυ μου απαντούσαν, γιατί είχα κάποιες δυσκολίες εκεί. Επειδή είχε κάτι σεισμούς και είχε κάτι τυφώνες που περιμέναν και μπορούσαν να αλλάξουν οι πτήσεις, οπότε έλεγα, παιδιά, έχετε καμία ενημέρωση, μου απαντούσαν κατευθείαν. Σας το προτείνω, αν δεν έχετε κάποιον δικό σας ταξιδιωτικό οδηγό, ρε παιδί μου, κάποιο γραφείο που πηγαίνετε. Και πάμε να χωρίσουμε όλο αυτό το κομμάτι σε ενότητες. Πότε να πάω στην Ιαπωνία? Εγώ ταξίδεψα τον Αύγουστο. Είναι η μόνη περίοδος που μπορώ να κάνω μέσα στο χρόνο μεγάλο ταξίδι, γιατί τότε έχω την άδειά μου, όπως και περισσότεροι. Ιούλιο-Αύγουστο παίρνουμε τις άδειες για ένα ταξίδι, ειδικά που θέλεις τουλάχιστον 10 μέρες να πας. Δεν μπορείς να πας στην Ιαπωνία και να πεις θα πάω 5 μέρες. Μπορεί να σε πιάσει το jet lag και να χάσεις τις 2 μέρες και να κοιμάσαι, να μην μπορείς να ενεργοποιηθείς ως οργανισμός. Καλό είναι να πας τουλάχιστον 10 μέρες ολόκληρες εκεί. Δεν νομίζω ότι αξίζει να πας για λιγότερο. Ο Αύγουστος βέβαια είναι απαγορευτικός για να πας την εποχή εκείνη στην Ιαπωνία. Ο καιρός είναι απάλευτος, ειδικά αν υπολογίσεις ότι πρέπει να κάνεις πολλά χιλιόμετρα στο δρόμο περπατώντας. Θα μπει κάποιος και θα δει 35, 37, 38 βαθμούς Κελσίου στην Ιαπωνία τον Αύγουστο. Θα πει εντάξει και εδώ έτσι είναι, παλεύεται. Όχι. Εκτός και αν μένεις στην Πρέβεζα, ξέρω εγώ, ή δεν ξέρω κι εγώ σε ποια περιοχή. Έχει 90% υγρασία, από 80 μέχρι 90 κάθε μέρα. Έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα βροχών, ταυτόχρονα με τη ζέστη, δεν είναι ότι βρέχει και η κυθροσούλα. Και αυτό όλο είναι πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσεις. Μυρίζει συνέχεια, υδρώνει συνέχεια, ακόμα και 5 λεπτά αφού βγεις από το σπίτι σου. Συν ότι όπου θα μπεις, θα έχει τα κλιματιστικά της δουλεύουν σαν τα ελληνικά βαπόρια, παιδιά. Έχει μείον 20 μέσα με το που θα πεις ένα μαγαζί, σε ένα ξενοδοχείο, οπουδήποτε. Άρα νομίζω ότι από την άποψη καιρού δεν θα σας πρότεινα να πάτε τον Αύγουστο, αλλά αν πάτε να ξέρετε ότι θα κουραστείτε παραπάνω από όσο μια άλλη εποχή. Οι περισσότεροι πηγαίνουν εκεί Μάρτιο-Απρίλιο, που είναι η καλύτερη εποχή από άποψη καιρού, σίγουρα καιρός είναι καλύτερο στο καλοκαίρι. Και επειδή ανθίζουν οι κερασιές και υπάρχει αυτό το πολύ ωραίο θέαμα στην Ιαπωνία, είναι ο πιο hot τουριστικός προορισμός εκείνη τον καιρό. Αλλά πάνε όλοι τότε. Είναι ακραίος ο κόσμος και ο τουρισμός που έχει η Ιαπωνία. Και όχι μόνο σε κεντρικά σημεία και σε, ξέρω εγώ, θα πας στο Τόκιο, στο κέντρο του Τόκιο. Δεν υπάρχει κέντρο του Τόκιο. Το Τόκιο είναι μια τεράστια πόλη, είναι η μεγαλύτερη πόλη στον κόσμο και χωρίζεται από άλλες περιοχές που είναι σαν πόλεις ολόκληρες. Όμορφη, με φύση σε σημεία, αλλά μεγαλούπολη. Ο κόσμος είναι ακραίος παντού, ειδικά στα τουριστικά σημεία που θα θες να πας. Είτε είναι στο Τόκιο, είτε στην Οσάκα, είτε στο Κιώτο. Οπουδήποτε πας θα έχει ακραίο κόσμο. Εγώ που πήγα τον Αύγουστο είναι η εποχή που έχουν και εκείνοι τις άδειές τους. Ο τουρισμός τους δεν είναι τόσο ακραίος, αλλά έχουν εκείνοι τις άδειές τους. Και πάλι, ενώ δεν πήγα τον Απρίλιο που γίνεται το χάος,
ο κόσμος ήταν, παιδιά, πάρα πολλής. Όποιος έχει αγοραφοβία, δεν μπορώ να ξέρω πώς είναι όταν θα μπει πρώτη φορά σε ένα κεντρικό σταθμό τρένων, ας πούμε. Με την έρευνα που έκανα και με ντόπιους που μιλήσαμε, νομίζω ότι η καλύτερη εποχή για να πας είναι Οκτώβριο-Νοέμβριο, που δεν έχει ούτε τον καιρό τον πολύ χειμερινό, ούτε ζέστη ακραία, ούτε ο τουρισμός είναι τόσο ακραίος και μπορείς να το ευχαριστηθείς περισσότερο. Τώρα θα μου πεις, που να βρω 15 μέρες και 20 μέρες άδεια τον Οκτώβριο? Τα ζυγίζεις. Πριν αποφασίσετε πότε θα πάτε στην Ιαπωνία, κάντε μια μικρή έρευνα για το τι καιρό έχει τότε που θέλετε να πάτε και το πώς είναι οι τιμές στα ξενοδοχεία, γιατί όταν θα δείτε ένα δωμάτιο να έχει 50 ευρώ και μετά από 10 μέρες μπορεί να έχει 100 ευρώ, σημαίνει ότι υπάρχει τουρισμός τότε, θα έχει πιο πολύ κόσμο, άρα ανεβάζουν τις τιμές. Τσεκάρετε το με αυτόν τον τρόπο, είναι πολύ καλό τρίκ. Αεροπορικά εισιτήρια πάλι είναι ανάλογα την εποχή που θα πας. Εγώ που πήγα τον Αύγουστο, που είναι high season, γιατί δεν πας μόνο, γυρνάς κιόλας. Το να έρθει στην Ελλάδα δεν είναι και φτηνή πτήση τον Αύγουστο. Οπότε μου βγήκε γύρω στο χιλιάρικο, χίλια κάτι, μαζί με δύο βαλίτσες, τις μεγάλες, τις 25 κιλές, ένα backpack και ένα cabin από πάνω που είναι όλα στην τιμή, γεύματα μέσα. Με Air China ταξίδεψα εγώ, που η ανταπόκριση ήταν στο Πεκίνο. 10 ώρες από εδώ μέχρι το Πεκίνο υπολογίστε, και άλλες 4 ώρες από το Πεκίνο μέχρι την Αθήνα. Μέχρι το Τόκιο. Υπάρχει η επιλογή να το κάνεις και μέσω Κωνσταντινούπολης, δηλαδή Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, Τόκιο, αλλά νομίζω παρά είναι μακρύ το δεύτερο ταξίδι. Τώρα, ανάλογα τις ώρες και αν μπορείς να κοιμηθείς εύκολα στο αεροπλάνο, είναι το θέμα σου. Και πολύ συνηθισμένο να σταματήσεις και κάπου στο Άμπου Ντάμπι, κάπου εκεί να κάνεις, να το σπάσεις στη μέση, και αυτό βολεύει σαν ταξίδι. Αν είσαι ζώο σαν εμένα και μπορείς να κοιμάσαι μέσα στο αεροπλάνο χωρίς να έχεις θέμα, πάρε όποια πτήση θέλεις. Με μια γρήγορη έρευνα που μπορείς να κάνεις σε εφαρμογές όπως το Skyscanner, που συνεργάζεται με πολλές αεροπορικές και βλέπεις τιμές, γύρω στο χιλιάρικο είναι τον Αύγουστο, γύρω στα 600 ευρώ είναι το πήγαινε έλα το άτομο τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, γύρω στα 800 είναι τον Απρίλιο, που είναι η εποχή με τις κερασιές που είπαμε. Οι τιμές γενικά παίζουν και ανάλογα τη μέρα. Μπορεί να μπεις να κλείσεις εισιτήριά σου Δευτέρα και να έχει άλλη τιμή, μπορεί να μπεις Τετάρτη και να έχει άλλη τιμή. Μπορεί να ξαναμπεί μετά την επόμενη εβδομάδα και να είναι πιο φτηνά. Δεν είναι στάνταρ και δεν ισχύει αυτό που λένε ότι άμα τα κλείσει 8 μήνες πριν είναι πιο φτηνά. Τώρα, αν μπει, ας πούμε, που γυρίζω εγώ το βίντεο τον Αύγουστο να κλείσει για Σεπτέμβρη, είναι πιο φτηνά από το να κλείσει τον επόμενο Αύγουστο, ας πούμε. Παίζουν πολλά. Επόμενο κεφάλαιο, διαμονή. Σπίτια, κόστος που μπορώ να μείνω, πόσο είναι στο κέντρο, πόσο είναι εκτός του κέντρου, πόσο είναι να μείνω σε ένα παραδοσιακό ριοκάν. Αυτά τα σπίτια που σου στρώνουν και κοιμάσαι στο πάτωμα. Δεν συνάντησα ακραίες διαφορές στις τιμές το να μείνεις στο Τόκιο, το να μείνεις στην Οσάκα, το να μείνεις στο Κιώτο. Γενικά ήταν πάνω κάτω ίδιες τιμές. Πολλά από τα ξενοδοχεία που θα βρείτε είναι copy-paste, είναι ολόιδια. Δηλαδή θα μπείτε, θα βρείτε, ξέρω εγώ, ένα πολύ γνωστό αλυσίδα ξενοδοχείο, θα δείτε μετά ένα άλλο ξενοδοχείο και θα είναι σαν να είναι copy-paste τα δωμάτια. Γενικά δεν ξέρω τι συμφωνίες έχουν κάνει, αλλά είναι χτισμένα όλα σαν να είναι, ρε παιδί μου, franchise. Πάρα πολύ θα το δείτε αυτό να παίζει, ειδικά οι τουαλέτες μοιάζουν πάρα πολύ. Ακόμα και σε άλλη πόλη να πας, είναι πάρα πολύ ίδια τα μπάνια τους. Ένας μέσος όρος να υπολογίζεται για ένα δίκλινο είναι γύρω στα 100 ευρώ. 180 την ημέρα. Αν θες να παίξεις ακόμα πιο οικονομικά, μπορείς να βρεις και με 50. Αν θες να βρεις κάτι πολύ πιο μεγάλο σαν σπίτι, θα βρεις και στα 150. Αλλά μιλάμε για ένα μέσο όρο ενός απλού δωματίου που θα πας, θες απλά να έχεις ένα καθαρό μπάνιο και μια διαμονή, ένα κρεβάτι άνετο με κλιματισμό, σε ένα σημείο που να μπορείς να έχεις σταθμό κοντά, υπολογίστε γύρω στο 80 με 100 ευρώ. Σημειωτέων για τις φίλες ή φίλους που θέλουν να έχουν το τέλειο μπάνιο, το πεντακάθαρο δωμάτιο, και πάντα, γιατί αν έχεις ταξιδέψει, ας πούμε, στην Αγγλία ή σε κάποιες χώρες που λες τι θα συναντήσει όταν θα κλείσει το σπίτι αυτό, μην σας προβληματίσει. Οι Ιάπωνες είναι ο πιο καθαρός λαός, είναι όλα στην πένα, όπου και να πας, ακόμα και σε δημόσια τουαλέτα θα βρεις να έχουν για τις γυναίκες σερβιέτες, θα βρεις να έχουν μαντιλάκια, τα πάντα να χρησιμοποιήσεις. Οπότε μην αγχωθείτε στο παραμικρό για καθαριότητα και εγκληματικότητα. Τουλάχιστον εγώ στις περιοχές που πήγα και έμεινα, και σε λίγο πιο περιοχές που είναι λίγο πιο underground, όχι underground, πιο για τη νύχτα,
δεν είχα θέμα. Δηλαδή, αν ζεις στην Αθήνα ή σε μια μεγάλη πόλη στην Ελλάδα, δεν θα νιώσεις καμιά απειλή σε κανένα λόγο, για κανένα λόγο. Στο Κιώτο, που είναι η πιο παραδοσιακή τους πλευρά, ήταν ακόμα πιο φτηνά. Δηλαδή, μπορούσες να μείνεις με ένα 50-60 τον Αύγουστο που κοιτούσα εγώ, και μία μέρα που είπα να το ζήσουμε λίγο παραπάνω, με ένα 120-150 μπορείς να μείνεις και σε ένα παραδοσιακό ριοκάν. Θα σας έχω link κάτω σε αυτά που έμεινα εγώ. Είναι αυτά που είναι δοκιμασμένα. Πήγα, ήταν καθαρά, κοντά σε σταθμούς να πας με τα πόδια, να μην μπαίνεις σε λεωφορείο για να πας σε σταθμό τρένου. Άνετα, και το ριοκάν που έμεινε ήταν πάρα πολύ ωραίο, με τα πόδια πήγαινες σε πολλά σημεία. Θα το ζήσετε την εμπειρία. Κανένα πρόβλημα. Έχεις αποφασίσει πότε θα πας. Έχεις κλείσει τα αεροπορικά σου, έχεις κλείσει τις διαμονές σου. Ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι το πιο βασικό για όταν θες να κλείσεις ένα ταξίδι στην Ιαπωνία, είναι το σε ποια μέρη να πάω και σε ποιο αεροδρόμιο βολεύει να πάω και μετά ποια διαδρομή να ακολουθήσω. Γιατί είναι, παιδιά, είναι μια άλλη ήπειρος, μια άλλη χώρα πολύ μακρινή. Είναι τόσες πολλές οι επιλογές που θα σας πω το πιο βασικό ταξίδι που μπορείτε να κάνετε αν έχετε 15 μέρες. Τουριστικό. Δεν σου λέω αν θες να πας με ένα camper van, δεν ξέρω τι θες να κάνεις, και να γυρίσεις στην επαρχία, να γυρίσεις τέτοια πράγματα. Σου λέω το πιο απλό και βασικό ταξίδι που μπορείς να κάνεις. Τι σημαίνει αυτό? Θα πάω στο Τόκιο που είναι η πρωτεύουσά τους. Θα μείνω τις πρώτες 2-3 μέρες να προσαρμοστώ, να δω δύο πράγματα. Γιατί δεν ξέρω πώς επηρεάζεται και ο καθένας από ένα τόσο μεγάλο ταξίδι στον οργανισμό του. Να προσγειωθείς, να φτάσεις να συνηθίσεις. Από το Τόκιο μπορείς να πας τις πρώτες μέρες 1-2 εκδρομές προς το βουνό Φούτζι, που είναι κάμια ωρίτσα απόσταση που θα σας πω περίπου που θα μπείτε να τα κλείσετε. Μετά από το Τόκιο μπορείτε να πάτε κατευθείαν στο Κιώτο. Θα πάρετε το τρένο, το πολύ γρήγορο τρένο, θα πούμε μετά για τις μετακινήσεις. Πάτε στο Κιώτο, από το Κιώτο πολύ κοντά είναι η Οσάκα. Από την Οσάκα επίσης μπορείτε να κλείσετε να πάτε στη Χιροσίμα. Και μετά ή μπορείτε να έχετε μια επιστροφή από την Οσάκα ξανά, δηλαδή να κάνετε Χιροσίμα-Οσάκα, και από την Οσάκα να φύγετε ξανά για Αθήνα, ή να ξαναγυρίσετε στο Τόκιο, να κάνετε μετά άλλες 2-3 μέρες στο Τόκιο, που να κάνετε εκεί τα ψώνια σας, που θα βρείτε τα πάντα. Γιατί είναι λίγο θέμα το να αλλάζεις πόλεις και να κουβαλάς 3 βαλίτσες. Και πιστέψτε με, όποιος πάει στην Ιαπωνία δεν θα γυρίσει με άδεια χέρια. Ο καπιταλισμός είναι και σου λέει, έλα να ψωνίσεις, έλα δες και αυτό, δες και αυτό. Δεν θες και να αγοράσεις και ένα ωραίο μπλουζάκι? Εδώ έχει παραδοσιακές παντοφλίτσες και παραδοσιακά κιμονό. Μαχαιράκια για την κουζίνα made in Japan, όχι. Κουκλάκια, άνιμε, μάγκα, τα πάντα, video games, είναι παντού. Παιδιά, θα θέλει να αγοράσετε. Θα αγοράσετε σίγουρα. Άρα, για μένα το πιο ωραίο πλάνο που μπορείς να βγάλεις, και εγώ που το έκανα με βόλεψε εν τέλει, είναι: πάω Τόκιο, προσαρμόζομαι 2-3 μέρες, κάνω και μια εκδρομούλα εκεί αν έχω προσαρμοστεί γρήγορα, παίρνω το τρένο, πάω Κιώτο, βλέπω το Κιώτο 2-3 μέρες, φεύγω, πάω στην Οσάκα που είναι πάλι μια μεγάλη πόλη κοντά στο Κιώτο, κλείνω 4-5 μέρες στην Οσάκα, δεν κάνω ψώνια πουθενά ή πάρτε λίγα πράγματα, και στην επιστροφή μου κλείνω και πάω και μένω, ας πούμε, στην Ακιχάμπαρα που βολεύει για ψώνια, και κάντε όλα σας τα ψώνια εκεί και είστε άρχοντες. Τα παίρνετε και τα κουβαλάτε μια και καλή από την Ακιχάμπαρα που θα φύγετε να πάτε στο αεροδρόμιο για να επιστρέψετε. Δεν θα τα κουβαλάτε, δεν θα ζοριστείτε στα πήγαινε έλα σας. Εγώ αυτό έκανα, σε μένα δούλεψε, σας το προτείνω. Τώρα αν θέλεις να πας και σε άλλα μέρη, θες να πας στο βορρά, θες να πας, δεν πήγα, δεν επέλεξα νησιά. Είχα και μια ατυχία εκεί με σεισμούς που, να ξέρετε, μια μικρή έτσι παρένθεση, έχει ανοίξει ένα ρήγμα στην Ιαπωνία αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ενεργό, και έχουν προειδοποιήσει για πρώτη φορά στα χρονικά για έναν μέγα σεισμό για πάρα πολλά ρίχτερ, το οποίο θα ενεργοποιήσει έτσι ένα μικρό τσουνάμι το οποίο μπορεί να πνίξει ολόκληρες πόλεις. Μπορεί να γίνει αύριο, μπορεί να γίνει σε 20 χρόνια, μπορεί να μην γίνει ποτέ. Αλλά αυτό είναι το fact. Όταν εγώ πήγα έκανε ένα τεράστιο σεισμό στα νότια της χώρας, με θορύβησε λίγο και δεν πήγα στη Χιροσίμα, αλλά εκ του αποτελέσματος αποδείκτη ότι θα μπορούσε να είχα πάει στη Χιροσίμα. Έχεις κλείσει το πότε θα πας, έχεις κλείσει τα αεροπορικά σου, έχεις κλείσει τη διαμονή σου σε όλες τις περιοχές που θα πας. Φτάνεις στο αεροδρόμιο, προσγειώνεσαι. Ίντερνετ. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου, αν έχεις λεφτά για πέταμα, ειδικά με το roaming, γιατί δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση να πεις χρησιμοποιώ τα megabyte μου. Συνήθως όταν πας σε τέτοιες χώρες, βγάζεις την καρτούλα στη SIM,
την αφήνεις ένα κουτάκι και παίζεις μπάλα, Wi-Fi με τέτοια πράγματα. Τι τέλειο έχουν στην Ιαπωνία. Υπάρχει μια εφαρμογή η οποία ονομάζεται Klook. Μπαίνοντας στο Klook έχει να κλείσεις τα ταξίδια σου, το ίντερνετ που θα αγοράσεις, τα εισιτήρια του τρένου, οτιδήποτε αξιοθέατο και τέτοια πράγματα μπορείς να κάνεις. Τα έχεις από εκεί, δουλεύει, είναι άμεσο, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Σας το υπογράφω, το χρησιμοποίησα. Το πρώτο πράγμα που θα κλείσεις είναι το ίντερνετ. Βρίσκεις ένα πακέτο γύρω στα 50 ευρώ για 2 εβδομάδες, είναι τέλειο. Εγώ έκλεισα για 15 μέρες 50 ευρώ, απεριόριστο ίντερνετ, ένα ρουτεράκι τόσο. Δεν θες κάτι άλλο, η μπαταρία του κρατούσε όλη μέρα, σου δίνουν και ένα power bank μαζί, οπότε αν θες να το φορτίζεις μπορείς. Να έχετε το νου σας, γιατί θα πάρεις απεριόριστο, αλλά σου λέει μέχρι τα 3 GB σου δίνω 5G, μετά πέφτει η ταχύτητα. Αλλά αν το κλείσεις νωρίς, θα βρεις και απεριόριστη ταχύτητα, δεν θα έχεις πρόβλημα ποτέ. Οπότε μπαίνεις στην εφαρμογή, κλείνεις το ίντερνετ και το παραλαμβάνεις ακριβώς στο αεροδρόμιο που θα είσαι. Με το που φτάσεις στο αεροδρόμιο σου, πάρεις τη βαλίτσα και βγεις, έχει κισέ με 500 εταιρείες που σου δίνουν ίντερνετ και παίρνεις το ρουτεράκι σου. Δεν θες ρουτεράκι, μπορεί να πάρεις, γιατί είσαι μόνος σου, απλά μια SIM card με αντίστοιχα δεδομένα απεριόριστα ή ομιλίας, δεν ξέρω τι μπορεί να χρειαστείς. Είναι φτηνά. Με ένα 50 ευρώ και υπολογίστε, έχετε βγάλει το ίντερνετ σας. Αλλά αν είστε 2-3 άτομα μαζί ή 4 παρέα, βολεύει να πάρετε ένα ρουτεράκι, να το έχετε στην τσάντα σας, να δίνει WiFi σε όλους και είστε καλυμμένοι. Κλείσαμε και το ίντερνετ. Μετακινήσεις. Πώς μετακινούμε στην Ιαπωνία? Αξίζει το ταξί? Αξίζει να νοικιάσω αυτοκίνητο? Έχουν καλά τρένα? Έχουν καλά λεωφορεία? Λοιπόν, το τρένο είναι ο φίλος. Το δίκτυο που έχουν στα τρένα οι Ιάπωνες είναι στο 2050. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια οργάνωση. Είναι απίστευτη, είναι γρήγορη, είναι ακριβής και οι τιμές τους είναι κομπλέ. Τα βασικά που θα χρησιμοποιήσεις ποια είναι? Είναι το bullet train, αυτό το πολύ γρήγορο τρένο που όλοι έχουμε δει σε ταινίες και έχουμε ακούσει, που πηγαίνει με απίστευτα χιλιόμετρα και σου κάνει ένα ταξίδι που με τα max μπορεί να κάνεις 10 ώρες σε 3. Λοιπόν, αυτό το τρένο σου έχει μια επιλογή να πληρώσεις κάποια λεφτά, να βγάλεις μια κάρτα και να το χρησιμοποιήσεις όσες φορές θες. Μέχρι και πριν 2-3 χρόνια άξιζε αυτή η επιλογή, αλλά πέρυσι ανέβασαν την τιμή και νομίζω ότι πλέον δεν χρειάζεται. Οι Ιάπωνες είναι τόσο τίμοι που αν μπεις στο site του Shinkansen, έτσι λέγεται ο σταθμός, το τρένο αυτό το πολύ γρήγορο, μπορείς να υπολογίσεις αν αξίζει να πάρεις το τρένο ή όχι. Βάζεις τις αποστάσεις και τις διαδρομές που θα κάνεις, δηλαδή τις πόλεις που θα αλλάξεις, και σου λέει τόσα λεφτά θα χαλάσεις. Τόσο κάνει κάρτα, δεν σε συμφέρει. Για μένα, αν πας σε αυτό το ταξίδι που σου είπα, δηλαδή Τόκιο Κιώτο, Κιώτο Οσάκα, Οσάκα Χιροσίμα, Χιροσίμα Οσάκα, Οσάκα Τόκιο, δεν αξίζει να πάρεις το JR Pass, αυτό το πακέτο που σου δίνει απεριόριστες διαδρομές, γιατί σου βγαίνει πολύ πιο φθηνά. Μετακινήσεις μέσα στις πόλεις. Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε. Εγώ έχω iPhone, οπότε αν μπει στο Apple Wallet, νομίζω το ίδιο θα ισχύει και στο Google Wallet, δεν πρέπει να έχει διαφορά, θα βρείτε μία κάρτα η οποία λέγεται Passmo. Μπαίνεις, την αγοράζεις. Στην ουσία απλά την φορτίζεις λεφτά. Και αυτό είναι και για τα λεωφορεία σου και για τα μετρό, για όποιο τρένο μπεις. Εγώ τη χρησιμοποιούσα και ο τρόπος που τη χρησιμοποιείς είναι ο εξής. Βάζεις λεφτά. Μικρή παρένθεση. Για να βάλεις λεφτά, χρησιμοποιείς Revolut. Με τις κάρτες τις χρεωστικές που έχουμε εδώ, που είχα εγώ περασμένες στο wallet μου, δεν μου τις πέρναγε, δεν μου δεχόταν τα λεφτά. Με Revolut ήμουν άνετος. Οπότε, γενικά, αν δεν έχεις Revolut και ταξιδεύεις, δεν ξέρω γιατί το κάνεις αυτό. Αλλά εγώ που έκανα τις μετακινήσεις μου όλες με το λεωφορείο, με τα τρένα, με όλα, μου βγήκε ένα πενιντάρικο αυτό. Όχι το τρένο το μακρινό που σε πάει ταξίδι, τα μέσα της πόλης και τα λεωφορεία. Ένα πενιντάρικο για 15 μέρες, παιδιά. Είναι τίποτα και μου μείνανε και κανένα δεκάρικο, πρέπει να μου μείνει, να μην το χρησιμοποιήσα τελικά. Οπότε βγάζετε την Passmo Card, τη φορτίζετε με λεφτά και είστε άνετοι. Τη χτυπάς όταν πας να χρησιμοποιήσεις το σταθμό εκεί που έχει τις πόρτες, απλά σκανάρεις το κινητό σου, περνάς και όταν φτάσεις μπορεί να αλλάξεις 50 σταθμούς, 50 γραμμές. Όταν πας να βγεις, την ξαναχτυπάς. Στο λεωφορείο δεν το χτυπάς όταν μπαίνεις στο λεωφορείο κανονικά και όταν βγαίνεις, χτυπάς την κάρτα σου ξανά στον οδηγό, εκεί πέρα έχει ένα μηχάνημα. Είναι ακραία εύκολο, ακραία γρήγορο. Για να κλείσεις τα εισιτήριά σου με το super τρένο, ας πούμε, το γρήγορο, το Shinkansen, τι κάνεις? Μπαίνεις πάλι στο Klook, κλείνεις το εισιτήριο που θέλεις, τη θέση που κλείνεις. Καλό είναι να κλείνετε θέσεις, βολεύει.
Ειδικά έχει και την επιλογή σε μερικά ταξίδια που σου λέει παράθυρο με view στο Mountain Fuji. Αν έχει καλό καιρό και το δεις. Μπαίνεις, κλείνεις το εισιτήριό σου και όταν φτάνεις στο τρένο, πηγαίνεις στα μηχανήματα που έχει για να αγοράσεις εισιτήριο του Shinkansen, πατάς την αγγλική γλώσσα και scan QR code. Έχεις ήδη το QR code στο κινητό σου από την εφαρμογή του Klook ή από το mail που σου στείλανε, το σκανάρεις, κάνεις print τα εισιτήριά σου, στα βγάζει και τα έχεις στο χέρι. Επίσης, πολύ σημαντικό tip για να μην ρωτάτε, σας γλιτώνω χρόνο. Τα εισιτήρια σου βγάζει, μοιάζουν, είναι κάτι χάρτινα ρε παιδί μου εισιτήρια, τα οποία είναι όλα στα ιαπωνικά, δεν θα καταλαβαίνετε τι είναι, μόνο νούμερα και ώρες θα καταλαβαίνετε. Είναι το ένα, είναι το που θα φτάσει στο σταθμό, το άλλο είναι για τη θέση σου ρε παιδί μου, οπότε όταν τα περνάς, τα πετάς και τα δύο μέσα. Εκεί που σκανάρεις το κινητό σου, δεν θα σκανάρεις κινητό, θα τα έχεις στο χέρι. Τα βάζεις σε μια υποδοχή, παπ, μπαίνουν μέσα στα ρουφάι, σου προχωράς, σου ανοίγει μπάρα και όταν φτάσεις στο τέρμα της μπάρας, τα ξαναπαίνεις, τα έχει πετάξει τα εισιτήρια. Τα ξαναπαίνεις και τα ξανακρατάς για όταν θα βγεις από το τρένο. Μην τα πετάξεις, μετά θα μπορείς να βγεις. Αν και εντάξει, αν δείξεις την εφαρμογή σου στο κινητό στις πληροφορίες, σε εξυπηρετούν κατευθείαν. Είναι ακραία εξυπηρετικός λαός, ακραία ευγενικός λαός σε βαθμό περίεργο. Το πόσο ευγενής είναι. Οι τιμές από το αεροδρόμιο να σε πάνε στο Τόκιο, ας πούμε, εγώ συγκεκριμένα πήγα στη Σιντζούκου και όταν γυρνούσα από Ακιχάμπαρα και πήγα στο αεροδρόμιο, είναι 20 ευρώ, είναι ένα διαφορετικό εισιτήριο που πληρώνεις για το αεροδρόμιο, οπότε υπολογίστε 40 ευρώ πήγαινε έλα στο αεροδρόμιο και είστε καλυμμένοι. Για τις μετακινήσεις επίσης, το πιο τέλειο πράγμα που έχουν στην Ιαπωνία και θα τους ευχαριστείτε γι' αυτό είναι το πόσο συγχρονισμένο είναι το Google Maps στο να βλέπετε δρομολόγια. Τι θα κάνετε? Λοιπόν, παίρνετε το κινητό σας, λέτε είμαι στο σπίτι μου, θέλω να πάω στο Shibuya Sky ρε παιδί μου. Πατάτε Shibuya Sky, σου λέει με τα αμάξι τόση ώρα, με τα πόδια τόση ώρα, με τα μέσα σου λέει παίρνεις το τάδε λεωφορείο, την ώρα εκείνη, το τάδε τρένο και σε πάει και περπατάς τόσα λεπτά. Οι χρόνοι που λέει είναι υπολογισμένοι μέχρι και με δευτερόλεπτο. Δηλαδή σου λέει 5 και 27 περνάει το λεωφορείο από εκεί. 5 και 27 θα κάνετε, θα είναι 5 και 26, 5 και 27 και θα βλέπετε το λεωφορείο να έρχεται. Θα είσαι μέσα στο τρένο, θα λέει 5 και 31 φεύγει. Θα κοιτάς 5 και 31 και με το που ακούς θα αλλάζει και 31, θα κλείνουν οι πόρτες. 2-3 φορές καθυστέρησε τύπου λιγότερο από λεπτό και βγάζανε ανακοινώσεις συγγνώμη. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό παιδιά, ειδικά προερχόμενος από την Ελλάδα λέω τι ζούμε. Που μπορεί να μην παίρναγε το λεωφορείο και έλεγες θα περάσει, περιμένετε ώρα εδώ, τι γίνεται. Και σου λέγει ο άλλος δεν ξέρω, έχω κανένα μισάωρο. Και έφευγες και λες μπα θα έχει απεργία. Και μόλις έφτανες 200 μέτρα από το σταθμό έβλεπες το λεωφορείο και περνούσε μετά. Αυτό θα σας σώσει την Ιαπωνία και μάλιστα έχει τόσο αναλυτικές οδηγίες που σου λέει ξέρω εγώ γιατί μπορεί να χρειαστεί να αλλάξεις τρένο κατά τη διάρκεια και σου λέει ότι πάρε την έξοδο, την μπλε γραμμή, την τάδε που πηγαίνει προς εκεί. Οπότε εσύ πηγαίνεις στην μπλε γραμμή, μπαίνεις στο τρένο της μπλε γραμμής, βλέπεις το προς εκεί, λες ωραία πάω προς τα εκεί και σου λέει platform 2. Ποιο είμαι στο platform 2, τέλειο, γιατί έχει τρένα από εδώ και από εδώ. Λες ποιο platform είμαι, 1, 2, 4, 5, πάω στο platform και 36 περνάει. Αν περάσει και 34 άλλο, μην το πάρεις, μπορεί να πηγαίνει αλλού. Και 36 λέει. Και 36 θα κοιτάξεις να δεις πότε πάει. Στα ταξί αντίστοιχα, με τα υπέροχα καλύματα σε μεδάκια που δεν ξέρω ποια Ελληνίδα γιαγιάκα τους το πήγε εκεί στην Ιαπωνία και τους το έκανε μόδα και όλα τους τα ταξί έχουν σε μεδάκια καλύματα στα προσκεφάλια εδώ, στα καθίσματα, είναι τέλειο. Και οι οδηγοί είναι με τα γαντάκια τους. Ο πιο νέος που μπήκα σε ταξί πρέπει να ήταν 65 χρονών. Δεν ξέρω, δεν σταματά να δουλεύουν στην Ιαπωνία. Είχα μπει σε ένα ταξί και ήταν παιδιά 80 χρονών. Δεν ξέρω. Και οι Ιάπωνες φαίνονται και νέοι. Δηλαδή, αν αυτό σε μένα μου φαίνονταν 80, μπορεί να ήταν 100. Δεν έχω ιδέα πώς οδηγάνε εκεί. Και δεν είναι και καλύτερες τιμές στα ταξί. Μόνο για ώρα ανάγκης. Δηλαδή, αν έχεις περπατήσει τόσο, είσαι τόσο κουρασμένος και θες κάπου να πας, πάρε ένα ταξί. Συνήθως τα ταξί μου παίρνανε γύρω στα 15 ευρώ. 15 με 20 ευρώ. Δεν θα σας το πρότεινα αν είστε. Με καιρό που ειδικά έχει δροσιά και δεν θα μπορείτε να περπατήσετε λίγο παραπάνω, πάρετε τρένα και τέτοια, μην πάρετε καθόλου ταξί. Πάμε τώρα στο φαγητό. Το φαγητό, όπως και στην Ελλάδα ρε παιδί μου, έτσι και εκεί και όπως και σε όλο τον κόσμο, είναι και το
τι θες να φας, πόσο θέλεις να ξοδέψεις. Δηλαδή, μπορείς να πεις ότι θα πάω και θα μαγειρεύω, θα πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, το οποίο είναι πάμφθινο σε σχέση με την Ελλάδα. Ειδικά όταν πήγα εγώ που το γεν είχε πέσει στα τάρταρα, ήταν ότι καλύτερο να ψωνίζεις από σούπερ μάρκετ και από τα 7-Eleven που έχουν εκεί πέρα. Οπότε μπορώ να πεις θα παίρνω να μαγειρεύω, δεν με νοιάζει. Αλλά ρε φίλε, στην Ιαπωνία πας. Δηλαδή δεν θα πας να δοκιμάσεις την κουζίνα του κόσμου, να δεις πώς τρώνε, πώς πιάνουν. Θα το κάνεις το έξοδο σου. Θα κάνεις και θα πληρώσεις και παραπάνω για να πας σε ένα καλό εστιατόριο. Θα πας και στο street food, θα πας όμως να πληρώσεις και σε ένα εστιατόριο. Οι τιμές τους είναι πολύ καλύτερες από την Ελλάδα. Αν βλέπεις το βίντεο από την Ελλάδα, έχεις στο νου σου ότι, ότι οι τιμές παίζουν περίπου 30 με 40% κάτω από αυτό που θα πλήρωνε στην Ελλάδα. Πρόσεξε, μην περιμένεις ότι θα πας να φας Wagyu beef και θα πεις στην Ελλάδα τρώω μια χοιρινή και μια μοσχαρίσια με 15 ευρώ, 12 ευρώ. Εφόσον κάνετε αυτό το ταξίδι που σας είπα, θα σας πω κάποια μαγαζιά που είναι must να πάτε, γιατί πραγματικά αν μπορούσα να πηγαίνω κάθε μέρα και να τρώω σε αυτά τα μαγαζιά, θα πήγαινα κάθε μέρα να τρώω σε αυτά τα μαγαζιά. Τώρα εγώ θα σας πω, εσείς βέβαια θα κάνετε την ερευνά σας, θα μπείτε εκεί στο TikTok να δείτε τα viral μαγαζιά, ας πούμε, που τι είναι της μόδας. Συνήθως ό,τι πήγαμε που ήταν viral στο TikTok, δεν ενθουσιάστηκα, ήταν ok, αλλά είχε ακραίες ουρές. Θα φάτε πολύ ουρά, θα περιμένετε, μπορεί και 40-45 λεπτά να μπείτε σε τέτοια μαγαζιά. Αλλά από τη στιγμή που κάθεσαι σε ένα μαγαζί στην Ιαπωνία, παιδιά, δεν περίμενα πάνω από 10 λεπτά μέχρι να φάω. Ερχόντουσαν πάρα πολύ γρήγορα τα πιάτα. Ξεκινάμε με το βασιλιά, που δεν είναι Ιαπωνέζικο ακριβώς. Αν πας στο Κιώτο, θα πας να φας το Revolution Burger. Είναι το καλύτερο burger που έχω φάει στη ζωή μου, μακράν του δεύτερου. Και έχω φάει και σε πανάκριβο μπεργκεράδικο την Αμερική. Δεν τα πλήρωσα, εγώ με πήγανε, με ταΐσανε. Και με Wagyu Burger στην Αμερική, ού το κατούρισε στο στόμα ο Ιάπωνας που το φτιάχνε. Λέγεται Revolution Burger, Burger Revolution. Ανοίγει 5 ώρα το απόγευμα και είναι ανοιχτό μέχρι τις 9. Δεν είναι μεγάλο μαγαζάκι, είναι όλα χειροποίητα. Έχει επιλογές να φας μέχρι και με Kobe Beef κρέας, που είναι το πιο premium κρέας που μπορείς να φας. Και οι τιμές τους μια χαρά. Δεν είναι τα μπέργκερ που θα φάμε εδώ στην Ελλάδα, που είναι 800 υλικά, είναι ένα τούβλο. Το τρως και είσαι όλο το βράδυ, δεν έπρεπε να το φάω αυτό, δε. Τελευταία φορά και έχεις κατεβάσει 3 λίτρα κοκακόλα για να στρώσεις. Είναι ένα μπέργκερ, ψωμάκι, χειροποίητο μπριός, το οποίο είχε και την ταγκιά του μαγαζιού και την έκανε ότι πας εκεί. Έχει το τέλειο μπιφτέκι από... και ακόμα και από Kobe να πάρεις, ένα 30 ήταν το... 30 ευρώ ήταν το πιο ακριβό τους μπέργκερ. Με 10 έτρωγες το μπέργκερ με Wagyu beef, με Ιαπωνέζικο κρέας, τέλειο. Τυράκι, διάλεγες τι ήθελες να είναι, μοτσαρέλα, έχει διάφορες επιλογές. Και μία σος δική τους. Δεν θες τίποτα άλλο. Ήταν το καλύτερο μπέργκερ που έχω φάει μακράν από άποψη γεύσης. Και όταν είδα τις κριτικές είχε 4,9. 5, δεν θυμάμαι τι κριτικές είχε. Στο TripAdvisor νομίζω είχε 5. Και είχε, ξέρω εγώ, κάποιες κριτικές, πεντάρια όλα. Το καλύτερο μπέργκερ που θα φας στη ζωή σου, αλήθεια. Πίστεψέ με, αν βρεθείς στο Κιώτο, πήγαινε και φάε. Αν πάλι είσαι στην Οζάκα και θες να κάνεις, να πεις θα πάω να φάω τον πάτο μου, σου έχω τη λύση. Κάτσε, γιατί αυτό δεν λέγεται εύκολα. Θα πας στο Γκιουκάκου Ντοτονμπόρι Εμπισουμπάση, νομίζω, το οποίο είναι και κεντρικά, που δεν το περίμενα ότι θα είναι τόσο τέλειο μαγαζί. Είναι αυτά τα γιακινίκου μαγαζιά, γιακινίκου νομίζω λεγόντουσαν, τα οποία μπαίνεις, κάθεσαι στο τραπεζάκι που σου έχουν τη σκάρα και κάνεις γκριλ τα κρέατα. Πλήρωνες γύρω στα 40 ευρώ το άτομο. Πρόσεξε, 40 ευρώ το άτομο, γύρω στα 6.500 γεν και 1.500 γεν που είναι γύρω στα 8-9 ευρώ το άτομο. Και είναι απεριόριστο φαΐ με τα 6.500 γεν, απεριόριστο ποτό με τα 1.500 γεν. Δεν έχει το Kobe beef, σου λέει, το Kobe δεν το έχεις μέσα σε αυτή την προσφορά. Φάει ό,τι άλλο θες. Θες Wagyu, πάρε. Πήραμε 3 άτομα 35 πιάτα. 35-37 πιάτα, κάπου εκεί. Πόναγα από το πολύ φάι που φάγα, παιδιά. Πρέπει να τους βάλαμε, όχι μέσα. Ο φίλος που είχαμε μαζί ήπιε 7 μπύρες. Βάλε, πλήρωσε 9 ευρώ και ήπιε 7 μπύρες. Τους κάναμε το μαγαζί, όπα, δεν το πιστεύανε. Και έχεις, μπαίνεις και παραγγέλνεις και είσαι άρχοντας. Επίσης, μια μικρή σημείωση για το πώς παραγγέλνεις στην Ιαπωνία, γιατί δεν μιλάνε αγγλικά και είναι αρκετά δύσκολη συνεννόηση.
Το 90% των καταστημάτων τι έχουν. Μπαίνεις και στον κατάλογο που σου δίνουν ένα ξεχωριστό επειδή σε κόβουν τουρίστα, που σου είχε ένα QR code. Σκανάρεις το QR code με το κινητό σου και σε πετάει σε ένα site που κάνεις την παραγγελία σου από εκεί. Κατευθείαν. Αυτό. Ή φωνάει τον υπάλληλο να έρθει και έρχεται κατευθείαν και με το που το πατάς. Είναι τέλειο αυτό και το έχουν σε πάρα πολλά μαγαζιά στην Ιαπωνία. Οπότε αυτό που σου φέρνουν και ψήνεις και τα όστρακά σου και τα κρέατά σου και οτιδήποτε είναι value for money 100%. Πηγαίνετε να το επισκεφτείτε και να γλιτώσετε, γιατί εκεί πήγα και έφυγα και σε φόλες μαγαζιά, γιατί είναι το τουριστικό κομμάτι εκεί. Είναι αυτό που βλέπετε με τον τύπο από την πινακίδα, το δρομέα. Είναι σε εκείνο το σημείο, δεν θα χάσετε. Επισκεφτείτε αυτό το μαγαζί, όπως να επισκεφτείτε οπωσδήποτε και στο Τόκιο, αν είστε και μένετε στην Ακιχάμπαρα, το Γκιουκάτσου Γκιουκάτσου Μοτομούρα στην Ακιχάμπαρα. Περιμένεις εκεί, θα περιμένετε ένα 40 λεπτό σίγουρα. Αξίζει, πιστέψτε με. Δίνεις ένα 20 ευρώ και σου φέρνει να ψήσεις πάνω σε αυτές τις πλάκες που έχουν τις δικές τους ένα κομμάτι μοσχάρι που μοιάζει σαν σνίτσελ, αλλά είναι τόσο μαλακό και τόσο πεντανόστιμο. Λογικά θα σας έχω πλανάκι να δείτε τώρα που μιλάω. Μια σούπα, ρύζι. Παιδιά, και όταν έχει ρύζι, συνήθως σου κερνάνε και άλλο ένα μπολ ρύζι μόνο τους. Το sticky rice, αυτό που το κολόδες που έχουν, είναι ό,τι πιο νόστιμο. Ενώ δεν μου αρέσει το ρύζι, δεν με τρελαίνει στην Ελλάδα. Εκεί το έσκιζα, παιδιά, ήταν πεντανόστιμο. Και γενικά έτσι κάτι σάλτσες, κάτι τέτοια γύρω-γύρω που σου δίνουνε. Πηγαίνετε, επισκεφτείτε και αυτό το μαγαζί, 100% value for money, πεντανόστιμο, δεν θα χάσετε. Ψώνια, για μένα σας είπα και πριν, το ιδανικό είναι να πάτε στο... να κρατήσετε όλα σας τα ψώνια για να τα κάνετε στο τέλος του ταξιδιού σας. Με μια διαμονή στην Ακιχάμπαρα θα σας βολέψει, γιατί μπορείτε να μείνετε κάπου κοντά στο σταθμό, να τα έχετε όλα περπατώντας τα πολύ έτσι σουβενιράδικα και τέτοια. Και αν θες να πας να κάνεις στη Σιμπούγια ή στη Σιντζούκου που έχει τα άλλα μαγαζιά, τα πιο κεντρικά του σημεία, το κάνεις με το τρένο, δεν έχεις πρόβλημα. Έχω κάνει ένα βίντεο με τα ψώνια που έκανα εγώ και λέω πολλά πράγματα τα οποία που και θα τα βρείτε. Μπορείτε να πατήσετε εδώ πάνω δεξιά, νομίζω εμφανίζεται, πάνω αριστερά δεν θυμάμαι, ή κάτω στο link που θα σας το έχω και να το δείτε πιο άνετα. Αλλιώς τα βασικά ποια είναι: σουβενίρ, σκατολοίδια, ζελεδάκια, παπαριές, περίεργα πράγματα που θέλετε να πάρετε, ακρίδες να φέρετε στο σπίτι για κάποιο λόγο. Θέλετε να αγοράσετε βαλίτσες, θέλετε να αγοράσετε οτιδήποτε, σαμπουάν, ουίσκι, σάκε. Φανταστείτε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, λέγονται Don Quixote, είναι παντού. Στην Ακιχάμπαρα ειδικά έχει ένα που είναι 24 ώρες ανοιχτό. Οπότε πάτε και αν πάτε μετά τις 11-12 το βράδυ, είστε και άνετοι. Δεν υπάρχει κόσμος να σας πρίζει, δεν έχει ουρές στα ταμεία, ξεμπερδεύετε. Αν έχετε το διαβατήριο μαζί σας, δεν πληρώνετε φόρους και πολύ σημαντικό, σας τα δίνουν σε κάτι τσάντες, τα οποία καλό είναι να μην τις ανοίξετε τις τσάντες, γιατί σου επιστοποιεί ότι εγώ είμαι τουρίστας, το πήρα, είναι αφορολόγητο, δεν μου το χρεώνεις. Οπότε το έχουν μαζί με τις αποδείξεις, καλό είναι όταν θα τα βάλετε στις βαλίτσες να τα βάζετε έτσι. Εγώ δεν το έκανα, γιατί δεν μου το έπανε και το έμαθα στο τέλος, ενώ είχα ανοίξει ήδη πόσα πράγματα. Αλλά δεν είχα κάποιο πρόβλημα, γιατί μάλλον εγώ πάντα τα βγάζω από τις συσκευασίες για να πιάνω λιγότερο χώρο, οπότε δεν είχα τέτοιο πρόβλημα. Τώρα για τους φαν των anime, manga κλπ. Γενικά παιδιά, τα ψώνια είναι παντού, θα βαρθείτε να τα βλέπετε, διαφορετικές τιμές, διαφορετικές ποιότητες, υπάρχουν όλα. Αυτά με τα ψώνια, πάνω κάτω θα βλέπετε, ο καθένας έχει δικά του γούστα. Αποφύγετε τα πολύ πολύ τουριστικά, ας πούμε, αν και δεν είναι αυτό το, δεν ένιωθες τόσο αυτό το ότι α, είναι τουριστικά, θα μου φάνε. Εντάξει, τις ποιότητες και αυτά τα βλέπεις και με το μάτι. Εκεί θα είσαι. Δεν θα αγοράσεις κάτι που δεν το βλέπεις. Άρα θα είστε κομπλέ. Είπαμε, μπορείτε να δείτε το βίντεο που έχω κάνει για το τι ψώνισα εγώ και λέω 2-3 πραγματάκια παραπάνω. Τώρα, όσον αφορά τα αξιοθέατα, είναι άπειρα. Δεν θα σας πω πού να πάτε. Ξέρετε τι θέλετε να δείτε. Είναι πολύ υποκειμενικό, όπως και στο φαγητό, αυτό το γούστο του τι θα φας, του τι θα δεις. Άλλος θέλει να δει ναούς, άλλος θέλει να δει τα πιο πράγματα, ρε παιδί μου, που του αρέσουν περισσότερο. Οπότε ναι, τα αξιοθέατα είναι περίεργο. Δηλαδή θα πάτε στο Shibuya Sky, θα πάτε στους ναούς που έχει στο Kyoto και στην... Παντού βασικά έχει ναούς, όπου και να πάτε έχουν πάρα πολλούς ναούς. Θα πάτε σε ουρανοξύστες, θα τα βρείτε ένα τέτοιο στο TikTok να κάνετε. Δεν υπάρχει λόγος, εγώ προτίμησα να πω περισσότερο τα tips για λεφτά, για τέτοια πράγματα σε αυτό το βίντεο. Και το ultimate tip, αυτό που πρέπει να έχεις μαζί σου, αυτό που θα σε σώσει
σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή βρεθείς στην Ιαπωνία είναι το εξής. Θα πάρεις το κινητό σου. Αν οι περισσότεροι το έχουμε ήδη εγκατεστημένο, αλλά θα μπεις στο Google το Translate, θα βάλεις Japanese, θα βάλεις Αγγλικά και θα πεις, εντάξει Διονύση, σιγά μην κάτσω να μιλάω τώρα Ιαπωνικά. Όχι φίλε. Θα πατήσεις την καμερούλα που σου έχει εδώ και θα φωτογραφίζεις το οτιδήποτε έχει γράμματα και θα στο μεταφράζει στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Μπαμ! Το να βλέπεις μια πινακίδα με μια ανακοίνωση και να μην ξέρεις τι σημαίνει και να πατάς φωτογραφία ή ένα κατάλογο είναι σωτήριο για όσους πάτε εκεί. Δεν μιλάνε αγγλικά οι Ιάπωνες. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συνεργασία με την, η επικοινωνία μαζί τους. Αλλά το καλό είναι ότι είναι τόσο ευγενικοί και έχουν διάθεση να σε βοηθήσουν που προσπαθούν να συνεννοηθούν. Δεν θα τα καταφέρετε εύκολα, αλλά έχουν τη διάθεση. Το Translate θα σας λύσει τα χέρια. Είτε είναι σε ένα μαγαζί, είτε είναι σε μια ανακοίνωση σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, είτε είναι στον καμπινέ που θα πας να αφοδεύσεις και θα πεις «Έχει 10 κουμπιά το καζανάκι, τι να πατήσω, τι είναι αυτό τώρα, τι μου λέει εδώ, θα μου κάψει τον πάτο, τι θα κάνει». Θα βγάλεις και θα δεις ακριβώς αυτό που θέλεις. Νομίζω δεν έχω ξεχάσει κάτι. Το ταξίδι, είπαμε, είναι ένα ακριβό ταξίδι να κάνεις, αλλά αν θέλεις να κάνεις εκπτώσεις στα πράγματα που θα ζήσεις και θα δεις, μπορείς να το κάνεις και φθηνά. Μπορεί να πας off-season, να βρεις ένα εισιτήριο με 5 εκατοστάρικα, με 4 εκατοστάρικα, αν πας σε ημερομηνίες που βολεύουν μια αεροπορική και βρεις. Μπορεί να μένεις σε ένα κάψουλ με 20 ευρώ τη μέρα, που είναι τα κάψουλ τους, παιδιά, όσοι έχετε μείνει σε hostel, είναι premium hostel, έτσι. Πεντακάθαρο, τέλειο, ειδικά το πιο ακριβό κάψουλ που είδα είχε 40 ευρώ τη μέρα και ήταν designato μέσα σαν διάστημα, φοβερό. Τέλος πάντων, μπορείτε να μένετε με 20 ευρώ τη μέρα σε ένα κάψουλ, μπορείτε να τρώτε από το σούπερ μάρκετ που είναι πάρα πολύ φθηνά, να πηγαίνετε μόνο στους ναούς που είναι free, που οι περισσότεροι είναι free, και να τα κάνετε έτσι. Το τρένο, σας είπαμε, που δεν θα σας βγει πάνω από, ό,τι και να κάνετε πάνω από 100 ευρώ δεν γίνεται να σας βγουν οι μετακινήσεις σας, τα τρένα, τα μέσα στην πόλη. It's up to you, που λένε και στο χωριό μου. Ελπίζω να σας κάλυψα, ελπίζω όσοι έχετε την όρεξη να πάτε στην Ιαπωνία να ζήσετε αυτό το ταξίδι σε αυτή τη χώρα να βοηθηθήκατε. Όσοι το κάνετε στείλτε μου και στο Instagram, όποιος έχει απορία οτιδήποτε μπορώ να τον βοηθήσω, δεν έχω κανένα πρόβλημα να του απαντήσω. Αυτά. Μπορείτε να στηρίξετε κάτω στο link της περιγραφής που έχω τρόπους στήριξης του καναλιού. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια χαρά!